Κάτι γίνεται. Κουζινάτο σήμερα το πλάνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Νομίζω ότι είναι το μέρος του σπιτιού μου που δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά θα το φτιάξω και αυτό σιγά σιγά με τη βοήθεια του IKEA. Δόξα τω Θεώ, τον μπανάνα που είναι μαζί μου και φτιάχνουμε όλο ένα και ωραία πραγματάκια στο σπίτι μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά. Αυτό που έρχεται σίγουρα θα το ευχαριστείτε, γιατί θα φτιάξουμε επιτέλους το δωμάτιο ντουλάπα μου. Ξέρω ότι μου ζητάτε πολλές φορές να κάνω ένα room tour της ντουλάπας, ένα house tour γενικότερα. Πού να το κάνω? Δεν είναι σημαντικό και από το σπίτι, δηλαδή αμαρτία από το Θεό να τα βλέπετε έτσι. Τα βλέπετε κάπως, θα είναι στα story μου. Σας υπόσχομαι όμως ότι μόλις θα συμμαζέψω, πότε θα είναι αυτή η ώρα, δεν ξέρω, θα σας το κάνω και αυτό. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο, καλό μας μήνα, καλά να μας πάνε όλα, καλή μας αρχή, θα σας πω γιατί. Καλώς ήρθατε σε ένα κουζινάτο διατροφικό βίντεο, γιατί βεβαίως αυτός ο μήνας ξεκινάει με αλλαγές. Ξεκινάει με διατροφές και επιτέλους πήρα απόφαση να ξεκινήσω διατροφή σοβαρά, γιατί μπορεί να είναι Παρασκευή σήμερα που βλέπετε το βίντεο, μπορεί να είναι Δευτέρα σήμερα που γυρίζω εγώ το βίντεο, ασχέτως ότι το βλέπεις Παρασκευή. Είναι όμως από αυτές τις Δευτέρες που λες, ναι, θα ξεκινήσω διατροφή. Εύχομαι όμως ότι αυτή τη Δευτέρα, αυτή τη φορά θα το κρατήσω και θα το κάνω, γιατί το έχω βάλει στόχο. Όταν ξεκινάμε μια διατροφή είναι να το θέλουμε πάρα πολύ και εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου ήθελα να το ξεκινήσω γιατί είχα φάει και πάρα πολύ, δηλαδή είχε χορτάσει ο οργανισμός μου και λέω νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου. Έβλεπα και λίγο στενούτσικα τα ρούχα μου, να μην μου ανεβαίνει η φούστα μου, δηλαδή θέλεις λίγο το χρόνο σου να φουσκώσεις και το χρόνο σου να ξεφουσκώσεις. Το καλό είναι ότι πήρα επιτέλους την απόφαση να επισκεφτώ διαιτολόγο, μια διαιτολόγο την οποία τη συμπάθησα πάρα πολύ όταν την γνώρισα. Εγώ έχω και το εξής κακό. Συνηθίζω τους διαιτολόγους, δηλαδή τη Δέσποινα που την είχα πριν 2 χρόνια και που ήσασταν παρέα μου σε αυτό το ταξίδι και που κάναμε παράλληλα τη διατροφή μαζί και βλέπα το τι έχανα και μου άρεσε που συναντούσα και κόσμο που έκανε τη διατροφή παράλληλα μαζί μου. Όχι ότι απόλυτα συμφωνώ με αυτό, γιατί η κάθε διατροφή είναι στα μέτρα του ανθρώπου που γράφτηκε η διατροφή. Τι έλεγα, τι ήθελα να πω, έκανα στον ηρμό μου. Ναι, εν πάση περιπτώσει τη συνήθισα τη Δέσποινα και δεν μπορούσα να κάνω πλέον διατροφή μαζί της. Δηλαδή, συναντιόμασταν για να ξεκινήσω διατροφή και γέλαγα. Δηλαδή, μου βάζε διατροφή και δεν την ακολούθησα ποτέ. Γιατί την είχα συνηθίσει. Οπότε, αυτή τη φορά επισκέφθηκα μια καινούργια διαιτολόγο. Θα σας την πω σε άλλο βίντεο, σε κάποιο άλλο post, ίσως. Και μια που είπα post, θα επανέλθω λίγο σε αυτό. Να δω τι λειτουργεί, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και Πέμπτη. Θα ξανασυνηθώ με την διαιτολόγο μου και θα με μετρήσει να δει πώς λειτουργεί ο οργανισμός μου σε αυτές τις 4 μέρες διατροφής. Να ξεμπλοκάρει λίγο το σύστημα. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς, επειδή αυτό για σας έγινε χθες, θα σας γράψω κάτω εδώ στο description box πώς τα έχω πάει. Επίσης, θα προσπαθήσω γιατί όπως καταλαβαίνετε βίντεο κάθε φορά με διατροφή δεν θα μπορώ να βγάζω. Παρ' όλα αυτά όμως επειδή μου είπε η διαιτολόγος μου κάτι πολύ ωραίες συνταγές, τις οποίες χαίρομαι πάρα πολύ που θα τις κάνω, ευελπιστώ δηλαδή, γιατί βαριόμαστε συνέχεια τα συνηθισμένα και τα συνηθισμένα. Οι διαιτολόγοι περισσότερο σου λένε φάει ένα τοστάκι εκεί με τυρί και γαλοπούλα και καλά θα είσαι. Ενώ η κοπέλα μου είπε κι άλλα πράγματα για να μην βαριόμαστε και μου άρεσαν πάρα πολύ και ανυπομονώ να τα κάνω κι εγώ στην κουζίνα και ανυπομονώ και να σας τα δείξω. Και ξέρετε, για να μην επαναλαμβάνομαι, ότι ό,τι μου αρέσει και βάζω κι εγώ στη ζωή μου, θέλω να το βάζετε κι εσείς στη ζωή σας. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας λέω αυτά ακριβώς τα πράγματα. Θέλω και μου αρέσει να είμαι συνήθειά σας και δεν σας προτείνω πράγματα τα οποία δεν τα κάνω κι εγώ. Γι' αυτό θα αφήσω ένα περιθώριο να σας πω το όνομα της διαιτολόγου σε κάποιο άλλο βίντεο, σε κάποιο άλλο post και με την ευκαιρία της διατροφής. Επειδή έχω ανοίξει ένα site από το Σεπτέμβριο, το ellenagalifa.com, έχω φύγει από το coolyourstyle.com. Και το καινούργιο μου πλέον blog είναι το ellenagalifa.com, το οποίο το λάτρεψα και το έφτιαξε με πάρα πολύ κόπο. Έλα όμως που ο χρόνος μου είναι τόσο μικρός, τόσο περιορισμένος, που δεν μπορώ να το ανανεώσω το site. Δηλαδή κάνω YouTube, το οποίο μπήκα τώρα στην οικογένεια του YouTube και μου απορροφά πάρα πολύ χρόνο και εστίασα λίγο σε αυτό. Θα τις φτιάξω τις σχέσεις μου και στο site και στο YouTube, γιατί μου αρέσουν και τα δύο και πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και να τώρα που η διατροφή που θα κάνω, επειδή δεν μπορώ να την βγάζω συνέχεια YouTube, θα την ποστάρω
κάθε εβδομάδα στο blog μου και έτσι θα πάρω και λίγο ροή να ποστάρω και όλα τα υπόλοιπα θέματα που πρέπει. Μόδα, beauty και αυτά που όλοι λατρεύουμε. Και ταξίδια. Καλά. Έρχονται κάτι ταξίδια. Θα προσπαθήσω και την επόμενη φορά να σας κάνω πολύ πιο ωραίο vlog. Γιατί σας άρεσαν πάρα πολύ τα vlog που έκανα από την Αμερική, από το LA, από το Σικάγο. Εντάξει, είχαν και πάρα πολύ αγάπη εκεί με τους συγγενείς μου. Θα μπορούσα να σας τα κάνω και πιο ωραία, απλώς ζούσα λίγο τις στιγμές. Θα τη βρω τη χρυσή τομή, μην αγχώνεστε εδώ. Μαζί σας μαθαίνω κι εγώ. Και πάμε λίγο στην διατροφή μου. Και η ίδια διαιτολόγος και εσείς που μου στέλνετε διάφορα μηνύματα στα DM, στο Instagram ή στο Facebook ή γενικότερα που με συναντάτε, μου λέτε όταν λέω ότι θα ξεκινήσω τη διατροφή, τι θα χάσεις μωρέ, πού θα πας, θα εξαφανιστείς. Μη σας πω τι μου λέει η μαμά που με παίρνει κάθε μία ώρα και λιγάκι μου λέει έφαγες. Της λέω, με βλέπεις να είμαι 5 κιλά, εννοείται έφαγα και πάρα έφαγα και καιρός να αρχίσω να τρέφομαι σωστά. Πήγα στη διαιτολόγο και μου λέει, αυτό που με βλέπει, τι κορμί είναι αυτό. Και λέω, α, ξεκίνησε, ωραία τα πάμε. Της λέω, ωραία, έλα εδώ να σε πάω από την αρχή, πόσα κιλά με κάνεις. Και μου λέει, πόσο να είσαι 63. Και της λέω, τόσο θέλω να πάμε. Και μου λέει, ζυγίσου. Και της λέω, θα ζυγίσω. Εγώ περίμενα ότι θα είμαι γύρω στα 70. Γιατί όταν τρώω εκεί με κόβω, δηλαδή εκεί με αισθάνομαι ότι θέλω να ξεκινήσω τη διατροφή, γιατί τα φυσιολογικά μου κιλά για το ύψος μου είναι, είμαι 1,81 περίπου, 1,85. Είναι στα 65, εκεί είμαι πάρα πολύ καλά. Έλα όμως που είμαι, είστε έτοιμες, είμαι 73,2. Μα τι νούμερο είναι αυτό. Είμαι 73 κιλά. Το περίμενες? Είμαι σίγουρη πως όχι. Ούτε εγώ το περίμενα. Εντάξει, σας είπα, το περίμενα με 1,70. Είμαι όμως 73,2. Το καλό της υποθέσεως είναι ότι είναι το μόνο κακό νούμερο. Γιατί όλα μου τα υπόλοιπα νούμερα που μετρήσαμε είναι σχετικά καλά. Πήρα λίγο τα πάνω μου γιατί λέω, πω, για ποιο λόγο 73. Αλλά θα σας πω και το άλλο, επειδή γυμνάζομαι συνέχεια και προσπαθώ να γυμνάζομαι 3-4 φορές την εβδομάδα, έχει αλλάξει λίγο η δομή του σώματός μου και τα νούμερα μου όλα, δηλαδή το λίπος μου, η πόντι μου, είναι κατανεμημένα σωστά. Καλύτερα από προηγούμενες φορές. Γιατί την προηγούμενη φορά που ξεκίνησα διατροφή, ήμουν 70 κιλά, αλλά είχα 31% λίπος. Εκεί με μέτρησε και έπεσε τα ανάσκελα η προηγούμενη μου διαιτολόγος. Μου λέει, 31%, είσαι σοβαρή, ούτε που σου φαίνεται. Δεν μου φαίνονται κάποια πράγματα, γιατί ξέρω πολύ καλά να τα καμουφλάρω. Γι' αυτό είναι σημαντικό και το ντύσιμο όταν έχεις βάλει κάποια κιλάκια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να ντύνεσαι για να μην καταλαβαίνει κανένας τι έχεις φάει. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, σε καλύτερα επίπεδα από άλλες φορές. Μου είπε, και εκεί θα σταθώ, ότι έχω ένα κορμί Ferrari. Απλά πάω με πρώτη. Και πρέπει να μάθω να ταξιδεύω σαν μια σωστή Ferrari. Είναι δυνατόν να είμαι Ferrari και πάμε πρώτη. Να με βρίζουν στους δρόμους. Τι λες καλέ! Εγώ θα με κάνω τούρμπο! Μου εξήγησε κάτι το οποίο δεν είχα ξανακούσει και αυτό ήταν το σφλαγνικό λίπος. Μου λέει, εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να κατεβάσουμε. Το σφλαγνικό σου λίπος. Γιατί το ταβάνι του σφλαγνικού λίπους είναι το 60%. Και εγώ έχω 68. Και αυτό πρέπει να μειώσουμε. Και εκεί είναι που μου λέει η διαιτολόγος, η νιου. Μου λέει, ήσουν ποτέ πιο ευσομούλα? Της λέω γιατί? Γιατί μου λέει αυτά φαίνονται ότι είναι τα κατάλοιπά σου. Και της λέω ναι. Εγώ γενικά έχω κάνει στη ζωή μου 2 μεγάλες αυξομοιώσεις βάρους. Ήμουνα 17 χρονών 85 κιλά. Το καλό είναι ότι τα χάνω και τα παίρνω γρήγορα και εύκολα. Έχω καλό μεταβολισμό. Μεταβολίζομαι εύκολα δηλαδή και γρήγορα. Δεν είναι πάντα αυτό καλό γιατί το γιογιό που κάνω δεν είναι καλό. Το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Και αυτό είναι γιατί έχω προδιάθεση. Και αυτό μου το δείχνει το σφλαγνικό μου λίπος. Οπότε αυτό πρέπει να μειώσουμε. Πρέπει να συνηθίσει ο οργανισμός μου να τρέφεται σωστά, ώστε να μην παχαίνω πάρα πολύ γρήγορα όταν του βάζω εγώ τροφή. Περιπενήσια. Γιατί εγώ έχω το εξής. Όταν φάω λιγάκι παραπάνω, μπαίνει. Και όταν δεν φάω, βγαίνει. Αλλά πρέπει αυτό κάπως να το ισορροπήσουμε στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατή κατάσταση αυτή. Δεν είναι. Μεταβολίζω 1600 θερμίδες την ημέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και επίσης μου βρήκε το λίπος μου που είναι και είναι εδώ περίπου στην περιοχή της κοιλίτσας μου. Δηλαδή εδώ τα μαζεύω πάνω κάτω τα περισσότερα.
κιλά, όχι το περισσότερο λίπος. Και εκεί θα εστιάσουμε. Και εκεί τι μου είπε, παιδιά. Ένα από τα τυψάκια που μου είπε είναι ότι γιατί το καλοκαίρι δυνατούμε, γιατί έχει ζέστη και καίει ο οργανισμός μας πολύ πιο γρήγορα. Το χειμώνα όμως, που επειδή κάνει κρύο και κρατάει λίπος το σώμα μας, μου είπε, αυτό δεν το έχω ξανακούσει και δεν το ήξερα, να πίνω ό,τι και να κάνω, ό,τι και να τρώω, 2 ζεστά αφεψίματα την ημέρα. Δηλαδή, να βράζω το οτιδήποτε, τσάι, καμομίλι, whatever, και να το πίνω, που εγώ δεν το κάνω αυτό, αλλά θα ξεκινήσω να το κάνω. Γιατί, δεν ξέρω, βοηθάει. Το καλό το δικό μου είναι ότι έχω 11,5 σχεδόν κιλά πρωτεΐνης. Μου λέει αυτό είναι σαν αθλητικό, οπότε το θεώρησε σωστό. Γιατί γυμνάζομαι, είναι πολύ σημαντικό να γυμνάζεστε. Και τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία νομίζω. Θα σας πω τις διαφορές με τις μετρήσεις την επόμενη φορά που θα μετρηθούμε. Μου έδωσε διατροφή. Μου έδωσε μία διατροφή 4 ημερών, την οποία θα σας την γράψω, θα τη δείτε εδώ κάπου, θα σας την ποστάρω και στο description box και με εδώ με εικόνα, να την κάνετε freeze. Κάπως. Και μου έδωσε σαν δώρο, μισό λεπτό. Αυτό εδώ το kit. Τέλειο. Έφυγε και με δωράκι. Λοιπόν. Μου είπε, και αυτό θέλω να ετοιμάσω μαζί σας, γιατί θέλω να το φάγω μαζί σας, δεν έχω φάει τίποτα από το πρωί. Α, εδώ είναι τα αφεψίματα που μου είπε, που μου έδωσε για να βράζω. Πού θα το βράσω αυτό σήμερα, δεν έχω βρεστήρα. Μου έδωσε ένα βιολογικό almond milk, αμυγδαλόγαλο. Μου είπε να τρώω all bran και να βάζω τσία μέσα στο, 2 κουταλιές τσία. Μέσα στα All Brown και κάπως έτσι θα ξεκινήσω τη διατροφή μου. Θα πάρω και τον καφέ μου και θα πάω γυμναστήριο. Και πάμε να φτιάξουμε το πρωινό και έχει και μέλι η διαδικασία αυτή. Τώρα εδώ έτσι. Μα τι, πρέπει να πάω στο Μπετρετζίκι μια μέρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να φτιάξουμε εκεί 2-3 ωραίες διατροφικές συνταγές. Θα σας ετοιμάσω πολλά ωραία πράγματα πάνω στις διατροφές, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει και εσάς και μου στείλατε όταν έκανα ένα live προχθές. Και σας είπα θα ξεκινήσω αυτό με τη διατροφή, ενθουσιαστήκατε και γενικά ξέρω ότι σας αρέσει. Έρχεται και καλοκαίρι, πρέπει να μπούμε λίγο σε πρόγραμμα, κορίτσια. Και επειδή είναι ωραίο να θέτεις στόχους και να βάζουμε στόχους, κορίτσια μου και αγόρια μου για το 2018, εγώ το ξεκίνησα με αλλαγές στο μαλλί μου. Δεν μου είπατε, μάλλον μου είπατε, μου στείλατε ότι σας αρέσει αυτό το ξανθούλι. Δεν είναι το τελικό στάδιο αυτό, γιατί θέλω να βγει η ρίζα του, αλλά και έκοψα και μερικές αφέλειες. Αλλά σας ευχαριστώ που μου στείλετε ωραία πραγματάκια και σας αρέσει. Και στα αρνητικά σχόλια θα απαντήσω το εξής, ότι τρίχες είναι ρε παιδιά, αλλάζουνε. Άμα αισθανόμαστε καλά με την αλλαγή και κάνει καλό στην ψυχολογία μας, είμαι πολύ υπέρ να κάνουμε διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει. Νομίζω ότι θα είμαι έτσι μέχρι το καλοκαίρι. Τι λέτε καλέ, μόνο το κορμί μου θα αλλάξει. Βεβαίως, το πιστεύω δηλαδή. Αναλόγως, πόσο καλή μαθήτρια είμαι και πόσο συνεπής είμαι στη διατροφή μου, πόσο γυμναστική κάνω, όλα παίζουν το ρόλο τους, βεβαίως. Λοιπόν, μετά τη γυμναστική μου θα φάω λοιπόν μια μπανανούλα. Μετά σήμερα, τι θα φάω, δεν ξέρω τι έχει, θα το δούμε εδώ στο description box, γιατί είναι μέσα στο κινητό μου και δεν μπορώ να, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Και εγώ και εσύ. Πολύ χαίρομαι που ξεκινάμε όλο αυτό το διατροφικό ταξίδι. Τι, όλα τα ταξίδια είναι ωραία. Είτε τα κάνουμε live, είτε τα κάνουμε... Δηλαδή είτε είναι ταξίδι-ταξίδι, με αεροπλάνο ή με φορτηγό. Ή με αυτοκίνητο, ή με λεωφορείο, ή με καράβι. Όλα τα ταξίδια είναι ωραία. Σε κάθε ταξίδι γεύεσαι και από μια εμπειρία. Λοιπόν... Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να πάω το πρωινό μου, να πάω το γυμναστήριό μου μετά. Καλή μας επιτυχία, καλή μας αρχή, καλό μας μήνα. Θέλω να κάνεις subscribe. Μην με αφήσεις έτσι. Κάνε subscribe και πάτα το notification bell να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Θέλω να μου πατήσεις like σε αυτό το βίντεο γιατί για να μου δώσεις λίγο ενέργεια να ανέβω και να με επικροτήσεις αυτή μου την προσπάθεια, γιατί θα την κάνω πραγματικά και θα σας δείχνω κάθε φορά τις μετρήσεις μου, τα κιλά μου, πόσο κατέβηκα εδώ, παρέα θα τα κάνουμε όλα. Οπότε θέλω να με ενθαρρύνετε, πάτα το like σου εδώ.
πάτα του. Και γράψε μου το σχόλιο σου, αν θα ξεκινήσεις μαζί μου, αν ανυπομονείς, αν έχεις πρόβλημα εσύ με το βάρος σου. Γενικά, γράψε μου μια συνταγή αν θέλεις να τη συζητήσω με την διαιτολόγο και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να δυνατίζουμε, να γραμμώνουμε, βεβαίως. Θέλω να μου φανούν και να μου πεταχτούν οι κοιλιακοί μου πάλι. Θέλω να χρησιμοποιώ όσα λιγότερα φίλτρα αδυνατίσματος γίνεται. Όχι, δεν χρησιμοποιώ πολλά. Και να και να... δεν χρησιμοποιώ κανένα δηλαδή. Και να ένα ωραίο concept για βίντεο μελλοντικό. Τι φίλτρα χρησιμοποιούμε στο Instagram. Και να μην το παρακάνουμε. Δεν είναι ωραίο να σε συναντήσω στο δρόμο και να πω, όχι εσύ είσαι, αποκλείεται, άλλη φαίνεσαι. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Γι' αυτό μην το παρακάνετε, μην το πολυκάνετε. Μου έλεγε κάποιος, του δώσα προχθές το κινητό μου και του λέω, πώς είμαι έτσι, όχι, χάλια, χοντρή. Μου λέει, sorry, έτσι είσαι. Ο φακός δείχνει ακριβώς αυτό που είμαστε. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαι χοντρούλα, αλλά και παίζει ρόλο πώς τραβάς τη φωτογραφία. Θέλει τη σωστή κλίση, θέλει τη σωστή γωνία, θέλει το σωστό φως, παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι ακριβώς αυτό που είμαστε, αυτό που αποτυπώνεται, αλλά πάνω κάτω αυτό είσαι. Δεν σε λιώνει τόσο πολύ. Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια εσωτερική, να είμαστε καλά, να έχουμε χαμόγελο, να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτές είμαστε στην τελική. Και να αγαπάμε τον εαυτό μας έτσι όπως είμαστε. Απλά δεν είναι κακό να θέλουμε να το βελτιώνουμε. Οτιδήποτε κάνουμε για μας, για να νιώθουμε καλά, για εμάς, όχι για τους άλλους. Δεν θα αδυνατήσεις για κανέναν άλλον. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ αδυνατώ και θέλω να βελτιώσω το κορμί μου για μένα, για κανέναν άλλον. Θέλω να νιώθω καλύτερα τα ρούχα μου. Έρχεται καλοκαίρι, θέλω να είμαι λίγο πιο ανάλαφρη. Και δεν είπα ότι θέλω να χάσω κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να χάσω αυτά που πήρα, να έρθω στα φυσιολογικά μου. Και, εν πάση περιπτώσει, θέλω να αισθάνομαι εγώ καλά με τον εαυτό μου. Αυτά. Δεν είχα να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να ξεφεύγεις από το στόχο σου για άλλους λόγους. Θέλω να το θες εσύ πραγματικά και να αισθάνεσαι ωραία με την πάρτι σου. Γιατί είσαι ωραία τύπισσα. Είσαι ωραίος τύπος. Κατάλαβες. Σε αγαπώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που με αγαπάς και εσύ τόσο πολύ. Κάνε τι άλλο, τα κάναμε όλα. Subscribe, like, comment, τα κάναμε. Bye! Σε αγαπώ! Εντάξει, ξέρω, δεν θέλω να σας κρατώ σε αγωνία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, αν προλάβω, θα σας βάλω την πρόοδό μου. Δεν σε αποκαλύπτω ακόμα, να ξέρεις. Λοιπόν, α, πρέπει και να βάλω και χέρια. Θέλει να το ναι. Τα κιλά μου ήταν σωστά όμως. Τα κιλά σου, να σου πω λίγο κάτι, πολύ σου πουλώ από την προηγούμενη φορά. Δεν το βγάλω. Μέσα. Μπουστάκι. Ωραία. Και στριπτής. Λίγο τα χέρια ελαφρώ εκεί. Τώρα μετράει. Βλέπω 2 κιλά μείον. Δεν τα λέμε κι αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει. Do not move. Φωνάζει αυτό. Γιατί είναι στενάς. Γιατί δεν έφαγα όντως. Τα έκανα όλα και λιγότερο μου σου πω. Λάθος αυτό βέβαια. Κοίτα, σε 4 μέρες που έχεις έρθει, από την Πέμπτη που το ξεκίνησε από Δευτέρα και είναι σήμερα Πέμπτη, το να χάσεις 2 κιλά. Άθλος. Όταν σου λέω. Ναι, αυτά είναι η γρούλια όμως. Αυτά γι' αυτό κάνουμε το τεστ αυτό, για να σου αποδείξουμε μεταβολισμέ, όποιος είσαι, ότι δεν πρέπει να χάνουμε υγρά και πρέπει να κάνεις και λίπος. Η αλήθεια είναι ότι πήγα μόνο μια φορά για την αυτή τη βδομάδα. Θα πάω σήμερα όμως και αύριο. Όταν τρως τους συνδυασμούς που έχουμε βάλει, σου έχω ξαναπεί ότι καλύπτεις τις ανάγκες σου και ο οργανισμός από μόνος του πετάει το λίπο σου. Δεν μπορείς να χάνεις υγρά μόνο με αυτή τη διατροφή. Είναι πώς να στο πω, δεν θα το πάθεις ποτέ. Αν έχεις φάει λιγότερο φαγητό από το κανονικό, ούτε αυτό είναι σωστό όμως. Ναι, το ξέρω, έχω φάει λιγότερο. Δεν κερδίζεις κάτι. Δεν πρόλαβα. Ωραία, κατεβαίνεις. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καλά το έχω πάει, αισθάνομαι. Δι αισθάνομαι.